Οφείλω να ομολογήσω, αλλά ουσιαστικά αναπαράγοντας τα σχόλια διάφορων σκανδαλοθυρικών ακροδεξιών blog. Είπατε, θέσατε ότι έχω θέμα ηθικής τάξεως. Έχω πει επανειλημμένα ότι μπορώ να απαντήσω για αυτά που λέω, για αυτά που κάνω, όχι για αυτά που είμαι. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια δεν ήμουν ούτε άνθρωπος του κομματικού σωλήνα, ούτε δέχτηκα ποτέ να πάω στο δημόσιο, αλλά αναγκάστηκα να δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα, ακολούθησα την πορεία που ακολούθησα. Λέτε ότι αυτό δημιουργεί θέμα ηθικής τάξεως, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία σε αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Έχετε βάλει διευθυντή του Βήματος, αγαπητό μου συνεργάτη και αξιόλογο δημοσιογράφο, πρόεδρο της Αυγής. Φαντάζομαι όχι για να παραδώσει την Αυγή στα συμφέροντα των εκδοτών. Έχετε δίπλα σας έναν εξαίρετο νομικό με λαμπρή δημοκρατική πορεία και επιστημονική κατάρτιση, ο οποίος ήταν νομικός συνεργάτης καναλαρχών, ήταν και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας καναλάρχη, όπως λέτε, και όμως αυτόν, και καλά κάνατε, τον επιλέξατε επικεφαλής των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων για να καταπολεμήσει την διαπλοκή. Και δεν υπάρχει εκεί πέρα κανένα πρόβλημα και καλά κάνατε. Αλλά ξαφνικά σε μένα, επειδή εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα, επειδή 35 χρόνια κολλάω ένσημα στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει θέμα ηθικής τάξεως. Κύριε Πρόεδρε, εγώ τουλάχιστον ούτε άδεια σε κανάλι έχω δώσει ποτέ, ούτε σε ραδιόφωνο, και έχω την τιμή, με νομοσχέδιο που περάσαμε πέρσι στην κυβέρνηση Παπαδήμου, να έχουμε καθιερώσει νομικά τη διάκριση παρόχου περιεχομένου και παρόχου δικτύου. Επί κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου έγινε αυτό και φέρει την δική μου εισήγηση. Και γι' αυτό είμαι υπερήφανος. Και δεν ήρθα εδώ πέρα, δεν μετέχω στην κυβέρνηση για να υπηρετήσω κανενός τα συμφέροντα, πέραν του δημοσίου συμφέροντος και μιας πραγματικά ισχυρής δημόσιας τηλεόρασης, που δεν θα είναι φέουδο κανενός, ούτε της κυβέρνησης, ούτε κάποιων συνδικαλιστών που έχουν μάθει να ζουν παρασιτικά σε βάρος της. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με χαρά και ομολογώ με το κλίμα που μερικές φορές επικρατεί εδώ πέρα, θεώρησα ότι είναι μια θετική διέξοδος αυτό που είπατε, ότι έχετε πολιτικές διαφορές με τους αντιπάλους σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβεστε την προσωπικότητά σας. Φοβάμαι ότι στην περίπτωση μου ήταν σκέτα λόγια του αέρα. Ο κύριος Τσίπρας, ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταθέσατε μια σειρά από επιχειρήματα, αλλά και εσείς ο ίδιος μέσα από την επιχειρηματολογία σας αναγνωρίσατε το ναρκοθετημένο πεδίο στο οποίο επιλέξατε να εργαστείτε. Η μορφή που κατέθεσα δεν ήταν μορφή σε ό,τι αφορά τις απόψεις ή τις πράξεις σας. Αυτό που είπα είναι ότι όταν εδώ υπάρχει μια φανερή σύγκρουση συμφερόντων, διότι δεν έρχεστε να υπηρετήσετε ένα σχέδιο το οποίο είναι το δικό σας σχέδιο, αλλά ένα σχέδιο το οποίο είναι συγκροτημένο, με συγκεκριμένη κατεύθυνση, το κλείσιμο της ΕΡΤ, η υποβάθμιση της ΕΡΤ, και μη μου πείτε ότι θα φτιάξετε μια τηλεόραση, ο νέος φορέας θα μπορεί να είναι ποιοτικά και ουσιαστικά καλύτερος με τις μισές δαπάνες από ό,τι προβλέπετε και με το μισό προσωπικό από ό,τι ήταν η ΕΡΤ, έχετε αυτή τη φιλοδοξία. Το κλείσιμο λοιπόν και η υποβάθμιση της ΕΡΤ είναι εκ των πραγμάτων, ανεξάρτητα από προθέσεις, όφελος προς τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους ιδιεκτήτες τους. Εκ των πραγμάτων, ανεξάρτητα από προθέσεις. Συνεπώς, τα παραδείγματα τα οποία μου θέσατε είναι παραδείγματα άστοχα. Διότι εσείς δεν αναλάβατε διευθυντής της Αυγής, δεν αναλάβατε διευθυντής ενός εντύπου, ενός κόμματος, αναλαμβάνετε τον κρίσιμο πολιτικό ρόλο, ούτε καν διευθυντής της ΕΡΤ, το οποίο θα το θεωρούσα λογικό. Αναλαμβάνετε τον κρίσιμο ρόλο, τον κρίσιμο πολιτικό ρόλο, να υλοποιήσετε ένα σχέδιο το οποίο εκ των πραγμάτων υποβαθμίζει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και εκ των πραγμάτων εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Και είχα την ευγένεια να διακρίνω τις προθέσεις σας από το εξαντικειμένου ασυμβίβαστο της ανάληψης αυτής της θέσης με την προηγούμενη πορεία που είχατε έως τώρα, κύριε Καψή. Και μιας και αναφερθήκατε και πήρατε το λόγο, θα ήθελα ειλικρινά να δώσετε και κάποιες απαντήσεις στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που σας έθεσα. Ερωτήματα που έχουν τεθεί και από γραπτές ερωτήσεις των βουλευτών μας και αφορούν το δημοσιονομικό κόστος που θα έχει όλη αυτή η περιπέτεια στον ελληνικό λαό.
Δεν μιλώ για το πολιτικό κόστος, για το κόστος της δημόσιας εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό. Μιλώ για το δημοσιονομικό κόστος αυτών των επιλογών. Όρισε, κύριε Καψέ. Εγώ απάντησα στο ζήτημα ηθικής τάξης. Το σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσω θα το δείτε και θα το κρίνετε. Αλλά θέμα ηθικής τάξης δεν υφίσταται.